Κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός ότι από το εξωτερικό υπάρχει ενδιαφέρον και από ό,τι φαίνεται από τα τσάρτερ αεροπλάνα και από τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία ότι πηγαίνει καλά το πράγμα, γύρω στο 15% αύξηση σε σχέση με πέρσι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον εσωτερικό τουρισμό, είναι συγκρατημένα ακόμα τα πράγματα. Έχει αρχίσει ο κόσμος, κάνει τις ερωτήσεις του, έχουν προχωρήσει κάποιοι και σε κρατήσεις. Θεωρώ ότι δεν θα είναι τόσο απελπιστικά τα πράγματα όσο ήσαν μέχρι πρότινος. Για τα νησιά, τι πιστεύετε? Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε λαός ο οποίος αγαπάμε το νησί και μόλις πιάνει και λίγο η ζέστη θέλουμε να φύγουμε να κάνουμε την απόδρασή μας. Εκτιμώ ότι φέτος ο κόσμος θα περιορίσει λίγο τις ημέρες του, δηλαδή εκεί που πήγαινε μία εβδομάδα θα πάει 5 μέρες, εκεί που πήγαινε 5 μέρες θα πάει 4 ή 3 και νομίζω ότι θα κινηθεί όπως κινήθηκε και τα προηγούμενα χρόνια. Οι τιμές έχουν πέσει καθόλου, τι λέτε? Κοιτάξτε, υπάρχουν, είναι γεγονός ότι υπάρχουν καλές τιμές. Δηλαδή, εάν κάποιος ενδιαφερθεί έγκαιρα και κάνει και έγκαιρα την κράτησή του ή το ψάξει, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι οι τιμές είναι καλές. Όσο μπορεί να είναι καλύτερες, είναι καλές. Στο εξωτερικό, δηλαδή, πάνε, ξεκινάει, κλείνουν οι Έλληνες. Και βέβαια κλείνουν, να σας πω κάτι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια προσφορά 215 ευρώ συν 115 περίπου που είναι η φορέα αεροδρομίων για 4 μέρες Λισαβόνα. Αυτή είναι μια σοβαρή, πολύ σοβαρή προσφορά, να το πούμε έτσι. Και υπάρχουν και άλλες προσφορές και για άλλα μέρη. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληροφορηθεί, είναι πληροφορημένοι και έχουν σκοπό να ταξιδέψουν, βέβαια, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία.